Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια οι διαδικασίες για την ανακαίνιση του κτηρίου του παλιού ΠΙΚΠΑ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο των Χανίων, που το Νοέμβριο του 2021 είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Ήμασταν στη διαδικασία να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τόσο του οικοπαίδου το οποίο βρίσκεται, όσο και του κτηρίου. Από τη στιγμή που έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, παρά τις ζημιές που υπέστη το κτίριο περίπου προέτους μετά από μια πυρκαγιά που είχε συμβεί στο κτίριο εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο προδιαγραφών προκειμένου να προχωρήσουμε σε ανακαίνιση του κτιρίου. Αφού ξεκαθαρίστηκε πλήρως το ιδιοκτησιακό, ο καθορισμός των προδιαγραφών του κτιρίου από τις τεχνικές υπηρεσίες της υγειονομικής περιφέρειας που βρίσκεται σε τελική φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπου θα προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός για την ανακαίνιση, όπως ανέφερε ο υποδιοικητής της υγειονομικής περιφέρειας. Και να μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για υπηρεσίες υγείας όπως χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. Αν και σύμφωνα με τον υποδιοικητή, ιδιώτης προσφέρθηκε δωρεάν να κατασκευάσει νέο κτίριο, ο διαγωνισμός θα γίνει όπως απαιτούν οι νόμιμες διαδικασίες. Περίπου σε ένα μήνα να μπορούμε να βγούμε σε διαγωνισμό, προκειμένου αν κάποιος ενδιαφέρεται, είτε ιδιώτης για δωρεά, γιατί είχαμε και μια τέτοια ενημέρωση, είτε κάποιος να καταθέσει προσφορά, προκειμένου να ανακαινιστεί, γιατί είναι ιδιαίτερης μορφολογίας κτίριο, είναι ένα ξύλινο οίκημα, το οποίο δεν βρίσκουμε συχνά στην Κρήτη, και να έχει την τεχνογνωσία έτσι ώστε να προχωρήσει την ανακαίνιση και να μπορούμε σε διάστημα εξαμήνου ενδεχομένως ή ενός έτους να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ξανά καινούριο, ανακαινισμένο για υπηρεσίες υγείας. Το κτίριο, σύμφωνα με τον κύριο Αγαπίου, θα επαναλειτουργήσει φιλοξενώντας υπηρεσίες υγείας, αποκαθιστώντας το ζήτημα που έχει προκύψει με τη φιλοξενία αυτών των υπηρεσιών τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε άλλα κτίρια. Έχουν μετακινηθεί σε άλλα κτίρια της πόλης, στο πρώην ΙΚΑ, στο Κέντρο Υγείας Χανίων και σε άλλες δομές, προκειμένου να εξυπηρετούν τους πολίτες, όπως ήταν τα μαθήματα που έκαναν οι ΜΕΕΣ μας και όλα αυτά.